Φέρατε κανένα βόνο σου, Κρίσκου. Μόνο χάρτη. Μόνο χάρτινα. Πάσχα δεν είναι. Ακόμα γιορτάζουμε το Πάσχα και μέχρι την ημέρα της αναλήψεως θα γιορτάζουμε Πάσχα και θα λέμε Χριστός Ανέστη. Λοιπόν, εγώ θα ήθελα να σας ρωτήσω κάτι. Πριν σας πω αυτό που θέλω να σας πω, θέλω να ρωτήσω και να δούμε ποιος θα το βρει. Ας πούμε ότι είναι ένας διαγωνισμός. Ποια λέξη αναφέρεται τις περισσότερες φορές μέσα στην Καινή Διαθήκη? Μία λέξη επαναλαμβάνεται περισσότερες φορές από όλες τις άλλες λέξεις που υπάρχουν μέσα στην Καινή Διαθήκη. Με το χέρι, γιατί... Ποιος το είπε αυτό? Λοιπόν, το βρήκα. Η λέξη που αναφέρεται τις περισσότερες φορές μέσα στην Καινή Διαθήκη είναι η λέξη χαρά, το ρήμα χαίρο και τα παράγωγα του ρήματος αυτού. Και το και! Και το χώμα! Αυτό δεν το μέτρησα, να σας πω την αλήθεια, αλλά στην αρχαία ελληνική γλώσσα το «και» δεν χρησιμοποιείται όσο το χρησιμοποιούμε εμείς τα νέα ελληνικά. Γιατί το «και» είναι ανακάλυψη εκείνων οι οποίοι δεν μπορούν να μιλήσουν με βάση τα αρχαία ελληνικά. Γι' αυτό προσθέτουν αδιάκοπα προτάσεις με το «και», ενώ στα αρχαία ελληνικά δεν προστίθενται φράσεις, το νόημα ρέει, οι λέξεις ρέουν η μία πίσω από την άλλη χωρίς να μπαίνει το «και», σπάνια μπαίνει το «και». Άρα λοιπόν, επαναλαμβάνω και το λέω με χαρά αυτό, ότι η λέξη που αναφέρεται περισσότερες φορές μέσα στην Καινή Διαθήκη είναι λέξη χαρά. Τι σημαίνει Ευαγγέλιον? Ποιος θα μας πει? Ευαγγέλιον. Ξέρει κανένας? Ο Δημήτρης. Λέγε, Δημήτρη. Να άκουσα. Καλή είδηση, καλή αγγελία. Σε μια μετάφραση πώς θα το πείτε, λέγεται το χαρούμενη, χαρούμενα νέα. Τα χαρούμενα, τα ευχάριστα νέα. Αυτό σημαίνει Ευαγγέλιο. Τα ευχάριστα νέα. Ο Χριστός, παιδιά μου, με ένα σκοπό ήρθε στη γη. Να ξαναδώσει στον πονεμένο και λυπημένο άνθρωπο χαρά. Και γι' αυτό και όταν και όπου εμφανιζόταν έλεγε μία λέξη. Όχι. Χαίρετε. Αυτό έλεγε πάντα. Χαίρετε. Που σημαίνει να είστε χαρούμενοι. Χαίρετε. Να έχετε χαρά. Αυτό έλεγε ο Χριστός. Και όταν με ακούτε εμένα ή άλλους να λέμε χαίρετε, τι κάνετε, καλά, αυτό δεν είναι παρά μια επανάληψη του λόγου που έλεγε ο Χριστός. Χαίρετε. Και από το ρήμα αυτό χαίρο προέρχεται και η λέξη χαιρετισμούς. Που λέμε, πού θα πας? Α, θα πάω στο Βόλο, στους γνωστούς σας συγγενείς μου. Ναι, α, να τους πεις χαιρετισμούς. Από το ρήμα χαίρο είναι και η λέξη χαιρετισμός. Και εν πάση περιπτώσει, πολλά τα παράγωγα της χαράς. Πολλά. Παράγει πάρα πολλά πράγματα η χαρά. Και αν κάποιος δημιουργεί επάνω στη γη αυτή, είναι ο χαρούμενος άνθρωπος. Ο θλιμμένος, όπως λέμε ο σκουντούφλης, ο μουφλούζης, ο μουτρωμένος,
Ο καταθλιπτικός δεν δημιουργεί τίποτα. Ο Θεός δημιούργησε τον κόσμο από χαρά και συνεχίζει να κάνει τα έργα του τα καλά ο Θεός, γιατί είναι χαρούμενος, γιατί είναι ο βασιλιάς της χαράς. Και ο παράδεισος, τουλάχιστον όπως μας τον περιγράφει ο Χριστός και η Ορθόδοξη Παράδοση, είναι ένας τόπος όπου θα βασιλεύει η χαρά. Και χαρά σε εκείνους που θα πάνε στον παράδεισο. Θα ζουν αδιάκοπα χαρούμενοι.